επικοινωνιακό παιχνίδι στήθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε συνεργασία δυστυχώς και με το κρατικό κανάλι. Το επικοινωνιακό παιχνίδι που στήθηκε ήταν να κόψουν και να ράψουν τα ρεπορτάζ για να φαίνεται η δική τους η ατάκα και η δική τους η παραπληροφόρηση. Τι έκαναν εχθές οι συνταξιούχοι μας? Μετά από 13 υπομνήματα που έστειλαν στον Υπουργό Οικονομικών και για τα οποία δεν συναντήθηκε μαζί τους ο Υπουργός Οικονομικών και δεν λέει την αλήθεια ο κύριος Παπαδόπουλος όταν λέει ότι επεξηγήθηκα στους συνταξιούχους όλα αυτά. Ο κύριος Παπαδόπουλος φαίνεται ότι δεν έχει, και αυτό επιβεβαιώνει, δηλαδή το ότι έχω πει προηγουμένως. Οι άνθρωποι δεν ακούν την κοινωνία. Το ότι οι συνταξιούχοι πήγαν έξω από το προεδρικό τους ανάγκασε η οργή και η αγανάκτηση από το γεγονός ότι αρνούνται να συναντηθούν. Δεν είδε ο κύριος Παπαδόπουλος ο συνταξιούχος που ήταν έξω από τα σκαγιά του Προεδρικού, του Υπουργείου Οικονομικών ώρες ολόκληρες και κατέβηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου, του Υπουργού Οικονομικών τον Ιούνιο του 2013 για να τους πει ότι θα σας δει ο Υπουργός Οικονομικών και ακόμα να τους δει? Δεν είναι η προηγούμενη κυβέρνηση που έλαβε την απόφαση για την αλλαγή των εισοδηματικών κλιμάκων και των εισοδηματικών κριτηρίων και του ύψους της ενίσχυσης. Ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο το προηγούμενο για αλλαγή των ορίων. Δεν την αποδεχτήκαμε και δόθηκαν οδηγίες στα δύο Υπουργεία τότε να συζητήσουν και να καταλήξουν στο νέο εισοδηματικό κριτήριο, στο οποίο δεν καταλήξαμε διότι είχαμε σοβαρότατες διαφωνίες με τον τρόπο που προσέγγιζε το Υπουργείο Οικονομικό αυτό το θέμα. Αυτοί προσπαθούν να περάσουν προς το εξωτερικό ένα μήνυμα ότι η κοινωνία συμφωνεί με το μνημόνιο. Τη δική τους θέση, ότι το μνημόνιο είναι το πολιτικό τους μανιφέστο, προσπαθούν να την κάνουν θέση ολόκληρης της κοινωνίας. Και ναι, τους έχει ενοχλήσει γιατί η κοινωνία αντιδρά.